Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Έχετε ενημερωθεί, είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των περίφημων self-test? Κοιτάξτε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι αυτή που ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η θέση που έχουμε, η άποψή μας είναι ότι και το ζήτημα, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται να γίνουν τα self-test, ας με επιτραπεί να πω ότι είναι άλλο ένα serial, το κακόγουστο, άλλο ένα επεισόδιο στο κακόγουστο serial της ατομικής ευθύνης. Ναι. Και τι θέλουμε να πούμε, δεν είμαστε αρνητικοί στην αναγκαιότητα να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ για την ιχνηλάτηση και για την πρόληψη της διασποράς του ιού στην κοινότητα και δει πολύ περισσότερο στα σχολεία και στις μικρότερες ηλικίες, μέσα στους μαθητές. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, εδώ και ένα έτος ζητάμε εμείς να γίνονται τεστ στα σχολεία, μέτρο το οποίο από ό,τι φαίνεται εδώ και ένα χρόνο δεν προτάχθηκε, ενώ υπήρχε η δυνατότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σήμερα δεν είμαστε στην αρχική κατάσταση, στο Μάρτιο του 2020, που έκλεισαν για πρώτη φορά τα σχολεία. Αν το πούμε έτσι απλά, διαμορφώθηκε ένα σοκ. Τι γίνεται με τον κορονοϊό? Κλείνουν τα σχολεία. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Σε αυτόν τον ένα ολόκληρο χρόνο δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα για να μην είναι κλειστά τα σχολεία. Το αποτύπωμα των κλειστών σχολείων και στη μόρφωση αλλά και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς έχουμε έναν τεράστιο προβληματισμό με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται να γίνουν τα self-test. Δηλαδή, για εξηγήστε μας λίγο. Θα σας πω. Καταρχάς, δεν είναι ατομική υπόθεση ούτε η μόρφωση ούτε η υγεία του παιδιού, του μαθητή. Τι θέλουμε να πούμε? Ότι εμείς οι γονείς, εδώ και αρκετούς μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά, έχουμε γίνει μέχρι τώρα βοηθοί του εκπαιδευτικού. Να είμαστε δίπλα στο παιδί, να μπορούμε να του παρέχουμε τεχνολογικό εξοπλισμό, αν δεν τον έχουμε, να χρεωθούμε να τον αγοράσουμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρότερες ηλικίες να έχουν εξοικείωση και επαφή με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα τεράστια κενά που διαμορφώνονται με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, να είμαστε δίπλα στα παιδιά για να συνεπικουρούμε. Τώρα θα κάνουμε και το υγειονομικό προσωπικό. Θέτουμε ένα πολύ, πολύ νομίζω εύλογο ερώτημα. Αν το τεστ βγει αρνητικό, γράφουμε μια δήλωση και το παιδί μας πάει σχολείο. Αν το τεστ βγει θετικό, ακολουθούμε όλη τη διαδικασία. Όλο το πρωτόκολλο. Αυτό ακριβώς. Αν το τεστ βγει άκυρο, το παιδί μια εβδομάδα δεν θα πηγαίνει σχολείο. Τι σημαίνει άκυρο? Το τεστ, έτσι όπως το είδαμε, με τον τρόπο που γίνεται, που φαίνεται αρκετά εύκολο, είναι ή θετικό θα βγει ή αρνητικό. Μπορεί να μην πετύχει. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα ότι να μην βγάλει αποτέλεσμα. Τι γίνεται σε αυτή τη διαδικασία? Και για πού θέλω να καταλήξω? Δεν είναι το θέμα τεχνικό και το πώς γίνεται το τεστ. Ότι εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε, να το πούμε, η υποχρεωτικότητα αυτή να είναι ευθύνη του κράτους να γίνονται τα τεστ με ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό. Και δεν είναι ουτοπικό αυτό που λέμε. Δηλαδή, ποια είναι η σύνδεση του σχολείου με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Τι γίνεται με τους σχολικούς νοσηλευτές? Άρα, δηλαδή, Πρόεδρε. Ότι δηλαδή τα τεστ να μην τα κάνουν οι γονείς στο σπίτι ή τα παιδιά, αλλά να τα κάνει ειδικευμένο προσωπικό στο σχολείο. Σαφέστατα, και να είναι αυτός ο οποίος θα έχει τη γνώση να πάρει την ευθύνη. Το καταλάβατε πώς το λέω? Ναι. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένας μαθητής. Εγώ σας παίρνω το πολύ. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Να το πω διαφορετικά. Ότι δεν κάνετε το τεστ καθόλου και γράφετε ένα χαρτί. Δεν ξέρετε, δεν προλάβατε, δεν μπορείτε να κατανοήσετε, δεν κάνετε το τεστ, γράφετε ένα χαρτί, το παιδί μου είναι καλά, δεν είχα κανένα πρόβλημα κλπ. Έγινε το τεστ και βεβαίως πάει. Αν το παιδί είναι ασυμπτωματικό, έχει το κορονοϊό και είναι ασυμπτωματικό και κολλήσει τη μισή τάξη, είναι που είναι και τάξη μεγάλες, δεν είναι και μικρές, άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, κολλήσει ο δάσκαλος κλπ. Τι γίνεται εκεί πέρα? Να, ένα πρόβλημα. Δηλαδή να μην έχεις κάνει τεστ και να γράψεις ότι έχεις κάνει. Ναι. Γιατί να το κάνεις αυτό όταν έχεις τη δυνατότητα και δωρεάν να κάνεις το τεστ? Διότι μπορεί να μην προλάβεις, γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς γίνεται, μπορεί να σου σπάσει, να σου χαλάσει, να σου κάνει, να το ξεχάσεις, να είσαι από αυτούς που δεν δίνει σημασία κλπ. Όλα παίζουν ρόλο. Γιατί λοιπόν να μην γίνεται από κάποιον ορθή τοποθέτηση του Προέδρου επισήμως να πάει ένα συνεργείο? Θα μου πεις, σε όλα τα σχολεία. Σε τοπικό επίπεδο, πόσα σχολεία έχει? Ή να κάνεις επιλεκτικά. Μα η ιστορία είναι να μην γίνεται επιλεκτικά, σου λέει. Να κάνει ο καθένας από ένα τεστ για να μπορείς να βλέπεις τι γίνεται. Να μην γίνει επιλεκτικά. Ναι, σου λέω εγώ πάλι ότι κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι μπορεί να μην θέλει. Να υπάρχει και το ποσοστό εκείνων οι οποίοι αρνούνται. Να,
Πώς γίνεται η ιστορία αυτή? Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, κύριε Κατηφέ, και εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε μετά από ένα χρόνο να είχαν γίνει όχι από τον πρώτο μήνα, άντε από το δεύτερο, άντε από τον τρίτο που εμφανίστηκε. Άντε από τον έκτο που εμφανίστηκε η πανδημία. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε, ρε παιδί μου, ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Να σας πω. Γιατί να το απαξιώσουμε τώρα, όταν μπορεί να μας δώσει μια πληροφορία παραπάνω? Δεν λέω ότι είναι ο απόλυτα σωστός τρόπος, αλλά είναι μια πληροφορία. Κυρίως για τους ασυμπτωματικούς που κυκλοφορούν έξω. Θα σας πω. Εμείς θεωρούμε ότι ούτε και η αναγκαιότητα του εμβολιασμού και της ανάγκης να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί, ούτε και η αναγκαιότητα για τεστ, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως άλοθοι για να μην παρθούν το σύνολο των μέτρων που πρέπει να παρθούν για να... Καλά, αυτό δεν το συζητάμε όλα... καν. Δεν το συζητάμε καν. Να σας πω, για να λειτουργούν όλα τα σχολεία, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για τα λύκεια σε πρώτο επίπεδο, πιθανά για τα γυμνάσια σε δεύτερο επίπεδο και για τα δημοτικά μιλάμε για μετά το Πάσχα. Έτσι, χρονικά για το πότε θα ανοίξουν. Γιατί τα τεστ μιλάνε για από 12 ετών και πάνω. Μάλιστα. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα τι θα γίνει εμείς, όμως λέμε ότι τα σχολεία έπρεπε να είναι ανοιχτά, όχι σήμερα, χτες, προχτές, όλες οι βαθμίδες, εάν είχαν πάρθει όλα τα ουσιαστικά μέτρα. Και δεν απαξιώνουμε κανένα εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται το εργαλείο με την υποχρεωτικότητα της μόρφωσης. Γιατί αν στο δικό μου φαρμακείο δεν φτάσει έγκαιρα, δεν είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέω, αν δεν φτάσει έγκαιρα, εγώ πώς θα, τι θα πάρω ως γονιός? Αν θα πάει το παιδί μου ή όχι σχολείο. Και επίσης, και αν... πόσο μπορεί ο γονιός. Μα υποτίθεται ότι είναι προϋπόθεση για να ανοίξουν τα σχολεία να έχουν οι περιοχές όλες καλυφθεί από τα απαραίτητα τεστ. Το λέμε αυτό με την εμπειρία που έχουμε ως ανώτατη συνομοσπονδία. Το έχουμε στην ευθύνη μας του λόγου γονέων σε όλη τη χώρα. Ότι καλό θα είναι για όλους μας να μην κρίνουμε μόνο με επίπεδο Αττικής. Που μπορεί να μα γι' αυτό ακριβώς το λέω και εγώ, το υποτίθεται. Υποτίθεται ότι όλες οι περιοχές θα είναι καλυμμένες από τεστ για να ανοίξει το σχολείο, ακόμα και του πιο απομακρυσμένου χωριού. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και κυρίως να ξέρουν και να καταλαβαίνουν να κάνουν το τεστ. Μπορεί να είναι τυφλοσούρτης, αλλά κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται. Ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Και κοιτάτε να δείτε, επειδή πολύ σωστά είπατε ότι κάποια μέτρα θα έπρεπε να έχουν πάρθει στον πρώτο, στον τέταρτο, στον τρίτο μήνα. Εδώ τώρα, ας δούμε λίγο όμως. Πώς θα ανοίξουν, γιατί εμείς πρέπει να κοιτάμε και μπροστά. Πώς θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία, με ή χωρίς κορονοϊό, να σας το πω έτσι, που θεωρητικά θα έχει χτιστεί μεγαλύτερο τείχος ανοσίας στη χώρα. Σωστό. Θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία με 25 και 27 μαθητές στο τμήμα, θα ανοίξουν με 50.000 εκπαιδευτικά κενά, θα ανοίξουν πάλι με χιλιάδες προσωπικό να λείπει από την καθαριότητα, θα ανοίξουν πάλι χωρίς σχολικούς νοσηλευτές. Με ή χωρίς κορονοϊό. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που από τώρα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρθούν. Σωστό. Γιατί ας μας επιτραπεί να πούμε τι έχει δείξει η εμπειρία ένα χρόνο, ότι τουλάχιστον μέσα στα σχολεία η πανδημία δεν βγαίνει με μία μάσκα, ένα παγουρίνο και μόνο με ανοιχτά τα παράθυρα. Έτσι. Και ξαναλέμε, δεν είμαστε αρνητικοί. Εμείς εδώ και ένα χρόνο ζητάμε να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ μέσα στα σχολεία. Γιατί όταν κλείνουν τμήματα. Όταν κλείνουν τμήματα, οι γονείς καταχρεώνονται να πάνε να κάνουν στα παιδιά τους τεστ. Και γι' αυτό εμείς ζητούσαμε ότι είναι υποχρέωση του κράτους. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρέωση όμως του γονιού να πάρει αυτό στην ευθύνη, αν πάει ή δεν πάει το παιδί του σχολείο. Κύριε Κατηφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τη συνομιλία που κάναμε. Και ευχόμαστε το άνοιγμα να γίνει όσο περισσότερη ασφάλεια γίνεται και όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.